Λατινικά Β Λυκείου, κεφάλαιο 5. Απαντήσεις σε ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου. Να συμπληρωθούν τα κενά των καταλήξεων με το ρήμα στον παρατατικό. Να προσέξετε τον τονισμό. Έγκο πούλχρος λίμπρος χαμπέμπαμ. Νος επίστουλαμ ποέτε τενεμπάμους. Ήλι μάγνου μάγρουμ ποσιντέμπαντ. Βος πούλχραμ λίμπρους χαμπεμπάτης. Του λίτερης πούλχρης του ντέμπας. Νος τέμπλα σάκρο χονοραμπάμους. Η πρόταση ultimis seo stenebat να ξαναγραφεί με το ρήμα στα υπόλοιπα πρόσωπα της οριστικής του παρατατικού και με τις απαραίτητες μετατροπές του σουε και σε, παραδείγματος χάρη ultimis anis vite me in campania me tenebam. Ultimis anis vite me in campania me tenebam. Ultimis anis vite tue in campania se te tenebas. Ultimis anis vite sue in campania se tenebat. Ultimis anis vite nostre in campania nos tenebamus. Ultimis anis vite vestre in campania vos tenebatis. Ultimis anis vite sue in campania se tenebant. Να τονιστούν οι παρακάτω λέξεις. Valeri, Aristides, Philosophia, φιλοσοφία. Προφέρεται έτσι επειδή ακριβώς το PH, το H που λέμε στα αγγλικά, δεν προφέρεται, είναι η λεγόμενη δασία. Οπότε όπου έχουμε PH ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε μόνο P. Ενώ λογικά θα ήταν ας πούμε σωστό να λέμε φιλοσόφια, το πραγματικά σωστό είναι ότι στα λατινικά το H δεν προφερόταν καθόλου και αυτό λέμε πιλοσόπια. Ingenium eius φοβέμπατ, να αντικατασταθεί το eius με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας σου, σου, ασού. Ποια είναι η διαφορά στη σημασία? Ingenium eius φοβέμπατ, περιέβαλε την αγάπη με αγάπη το πνεύμα του, το πνεύμα κάποιου άλλου. Ενώ ingenium sum φοβέμπατ, περιέβαλε με αγάπη το πνεύμα του, το δικό του πνεύμα. Είναι η διαφορά που λέγαμε ανάμεσα στην κτήση με αυτοπάθεια και κτήση χωρίς αυτοπάθεια. Το eius δηλώνει κτήση χωρίς αυτοπάθεια. Είναι το πνεύμα κάποιου άλλου. Ενώ το sum δηλώνει κτήση με αυτοπάθεια. Είναι και κτητική αντωνυμία, είναι και αυτοπαθητική αντωνυμία. Γι' αυτό εννοούμε το δικό του πνεύμα, το δικό του το προσωπικό του πνεύμα. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι το Aegis αναφέρεται σε κάποιον άλλον, συγκεκριμένα στο Βυργίλιο, ενώ με το Σουμ αναφέρεται στο δικό του το προσωπικό πνεύμα, δηλαδή στον ίδιο του τον εαυτό.